χρόνια να μην δίνει συνεντεύξεις πουθενά παρά μόνο όταν υπάρχει απόλυτος λόγος. Για όσους θυμάστε, την Άννα απολαύσαμε σε μια πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη στην Θεσσαλονίκη που έδωσε αποκλειστικά και μόνο στην εκπομπή μας. Μερικούς μήνες μετά, η θεά του Ελληνικού Πενταγράμμου λέει ναι στην πρότασή μας για άλλη μια συνέντευξη. Και αυτή τη φορά ανοίγει την καρδιά της και λέει πολλά για τα πάντα. Για την διεθνή καριέρα που ξεκινά, για το αντράκι που κουβαλά μέσα της, όπως λέει η ίδια, αλλά και για τον άνθρωπο καρβέλα που δεν λέει να βγει από τη ζωή της. Πάμε αμέσως να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης και το δεύτερο σε ανύποπτο χρόνο στη συνέχεια. Σαν τα μάτια μου και πάλι εσένα βλέπω από μπροστά μου να περνάς. Με έφτυσαν τα αυτιά μου και νομίζουν πως ακούνε να μου λες πως μ' αγαπάς. Είμαστε εδώ στην Κύπρο. Καλώς όρισες, λέω. Καλώς όρισες εσύ. Δεν μου είπες να καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκαμε. Πάντως δεν φέρεσαι καθόλου κουρασμένη. Αν σκεφτούμε το σε πόσες ηπείρους έχεις πάει και σε πόσες χώρες έχεις πάει, είναι απίστευτο. Ναι, ήπειρη. Αφρική, Αμερική, Ευρώπη. Μόνο Ασία δεν έχω πάει ακόμα, Ευρώπη βέβαια. Ναι. Και Αυστραλία, πέρσι. Πώς νιώθεις? Ένιωσες κούραση ή ξεχνιέται η κούραση με όλη εκείνη την επιτυχία που γνώρισες? Γιατί είναι γνωστή πολλά. Γενικά μου αρέσει να ταξιδεύω. Είμαι άτομο που γουστάρω τα ταξίδια. Πόσο μάλλον ξέρεις να πηγαίνεις όλα αυτά τα μέρη και να συναντάς Έλληνες, Κύπριους και να τραγουδάς για αυτούς και να συνδυάζεις δηλαδή το ότι γνωρίζεις ένα καινούριο μέρος με κάτι γνωστό. Ποιο είναι γνωστό? Η επικοινωνία που έχω με αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τη μουσική μου. Και ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που, ξέρεις, δεν το πίστευα. Χαμογελάς και φαίνεται. Αλλάζει αμέσως η έκφραση του προσώπου. Ναι. Δηλαδή, εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη τους τελευταίους 2-3 μήνες. Αυτό δεν είναι σαν να φορτίζεις τις μπαταρίες σου στο φουλ? Και φορτίζεις, αλλά και νιώθεις ότι όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι έχεις κάνει, τελικά δεν ήταν ότι έκανες. Καμιά φορά νιώθουμε μόνοι μας εμείς καλλιτέχνες. Λέμε, αχ, άρα για αυτή η ευαισθησία ή αυτός ο πόνος φτάνει μέχρι κάτω. Όχι μόνο φτάνει, ξέρεις, φτάνει μέχρι πέρα. Είδες διαφορά και στους ξένους, δηλαδή ήρθαν να σε πλησιάσουν, να σου μιλήσουν, να σε θεωρήσουν δικό τους άνθρωπο? Εγώ εκεί θέλω να σταθώ, στη συμπεριφορά των ξένων. Ναι. Είχες αντιδράσεις? Σε αυτή την ντουρνέ δεν είχα πάρα πολύ ξένο κοινό, γιατί δεν με ξέρουν. Πιστεύω θα έχω ξένο κοινό στο μέλλον, γιατί όπως ξέρεις ξεκινάω και μια διεθνή καριέρα. Άντε, καλή αρχή. Επιτέλους. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και αλλαγή στο look. 7 χρώματα. Όχι αλλαγή στο look. 7 χρώματα. Αποκαλύψτε τα μυστικά μου. Γιατί να μην τα αποκαλύψουμε? Μια χαρά. Ναι. Και φαίνονται υπέροχα. Ευχαριστώ. Να αποκαλύψουμε και ποιος θα επέλεξε τα χρώματα. Εγώ. Και λίγο καρβέλας. Πιο πολύ η Άννα ή πιο πολύ καρβέλας? Ακούω τον καρβέλα. Είναι από τους λίγους άντρες στη ζωή μου που έχω γνωρίσει. Και καταπληκτικό γούστο, συγγνώμη. Και τα παπούτσια. Ναι. Καταπληκτικό γούστο. Θα θεωρείτε πιο σεξ παπούτσια λέει, που έχει δει στη ζωή του. Με έβαλε το ζόρι να τα πάρω. Ξέρετε, τα αγόρασε. Ας τα αγόρασε, τη διευκρινίσουμε. Όχι, έχει αίσθηση σαν άντρας του τι είναι σεξ, πιστεύω, γιατί δεν είναι. Εμείς καμιά φορά γυναίκες, θες από κόμπλεξ, θες από άγνοια, θες από... γιατί βαρεθήκαμε τον εαυτό μας. Πάμε και αγοράζουμε πράγματα που δεν μας τονίζουν τη θηλυκότητά μας. Ενώ νομίζουμε ότι μας συντονίζουν, ακριβώς. Ναι. Ο άντρας και ο κατάλληλος άντρας σου θυμίζει πάντα αυτό που εσύ έχεις ξεχάσει και έχεις χάσει. Είναι όταν εμπιστεύεσαι κιόλας, δεν είναι? Όταν τον εμπιστεύεσαι σημαίνει και το γούστο του και τον ίδιο. Ναι, τον εμπιστεύεσαι, τον εμπιστεύομαι σαφώς και μου θυμίζει, σου λέω, αυτό που εγώ έχω ξεχάσει. Ίσως του Νίκο όμως του αρέσει το στυλ, το σεξι με το έτσι κάπως το αυταρχικό, το ροκέτο ύφος, έτσι κάπως έτσι πιο ανέμελο. Θεωρείς το ροκ αυταρχικό? Μ' αρέσει εμένα το ροκ. Βγάζει νομίζω άγριο, αλλά με τη γλυκιά την έννοια. Ναι. Μας απλά βγάζει το ροκ, αυτό το μαγκάκι μέσα. Απλά μας. Το ροκ πιστεύω ότι είναι κάτι. Δεν θέλω να το πω ούτε είδος ούτε τίποτα. Είναι κάτι που κανείς ή το έχει ή δεν το έχει. Ξέρεις, δεν είναι κίνηση μόδας. Και είναι και το πιο γελίο, θα ήταν η πιο γελία κίνηση μόδας, πιστεύω, που αν την τοποθετούσαμε και την ακολουθούσαμε, θα ήταν λίγο γελίο. Πάντως είσαι μαγκάκι. Είσαι ροκ και δεν είσαι, ξέρεις. Είσαι μαγκάκι με την καλή έννοια. Δηλαδή, μαγκάκι. Έτσι σου βγαίνει, ακόμα και στο στυλ σου. Αλλά πρόσεξε, γλυκό μαγκάκι. Δηλαδή το μαγκάκι που μπορεί να είναι σεξι ταυτόχρονα, αλλά και αντράκι.
Και εκεί είναι επιτυχία, νομίζω. Αντράκι είμαι, γιατί είμαι straight και είμαι και τίμια στις, στις σχέσεις μου. Όσο άσχημα και να αισθάνομαι, όσο και να μη μ' αρέσει αυτό που ακούω από τον απέναντί μου, θα το πω. Όχι απαραίτητα άσχημα, απλά θα το αναφέρω. Αυτό νομίζω ότι είναι κάποια μαγιά να το έχεις. Χωρίς να πιστεύω ότι είμαι πολύ μάγκα. Εσείς δεν μου αρέσει να λέω ότι είμαι μάγκα, είμαι αυτό. Είναι ώρα να βγάζουμε τσαμπουκάκι που πρέπει όμως. Πρέπει να είσαι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι αξιοπρεπής με τον εαυτό σου, ξέρεις. Και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό. Ναι, είναι δύσκολο να είσαι πάντα αληθινός. Δεν μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Και ειδικά στο χώρο σου, επέτρεψε μου να πω, είναι πολύ δύσκολο. Να. Και μπορεί να μην εκτιμάται πάντα. Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι στο χώρο μας είναι ακόμα πιο εύκολο. Ακόμα πιο εύκολο. Ναι, τώρα μου ήρθε. Ναι. Μέχρι τώρα πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Έτσι, όπως άκουσα να το λες. Ναι, μα γι' αυτό διαρωτήθηκα και εσύ. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είμαστε άνθρωποι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε, όσοι το κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι κάνω μια δουλειά που τελικά είναι αυτό που αγαπούσα πάντα να κάνω. Και αυτό κατέληξε να είναι και δουλειά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και έχω μια πολυτέλεια απέναντι σε το θέμα της ζωής. Αλίμονο λοιπόν αν ήμουν και ψεύτρα. Και επειδή ακριβώς ζούμε όμορφα πράγματα, η μουσική είναι όμορφη, εντάξει, ζούμε και πάρα πολλούς αγώνες με τον εαυτό μας, πόνους, κόπους, αλλά υπάρχει μια βοήθεια από το ίδιο το αντικείμενο να είσαι αληθινός. Και ένας καλλιτέχνης όταν είναι ψεύτης, δεν νομίζω ότι πετυχαίνει ποτέ τίποτα. Κάποια στιγμή φαίνεται, βγαίνει, τίποτα. Δεν είναι. Δεν υπάρχει ο καλός και ο καλύτερος, πιστεύω. Μπορεί να υπάρξουν πολύ καλοί, αλλά υπάρχουν μοναδικοί άνθρωποι. Και αν έχεις το χάρισμα και μπορείς να το, και είσαι αληθινός και το δείξεις, νομίζω ότι μπορεί να πετύχεις το καλύτερο και το μεγαλύτερο. Οπότε είναι βλακεία να είσαι ψεύτης. Ακριβώς. Κάποια στιγμή αυτό είναι. Όσοι είναι ψεύτες καλλιτέχνες, για μένα δεν είναι καλλιτέχνες. Γιατί δεν έχουν τίποτα δικό τους, αληθινό να δείξουν, και μιμούνται κάτι που υπάρχει και που έχει πετύχει. Και κάποια στιγμή αυτό βγαίνει. Μου είσαι πως γιατί δεν θα με ρωτήσεις. Δεν ρώτησα, είπες μόνη σου. Και όποιος θέλει καταλαβαίνει αυτό που θέλουμε να πούμε. Νύχτωσε στα μάτια μου και βγαίνω στο Σεριάνι, μοναχή μες στον ουρανό. Πάλι φεγγαρόβολτες για σένα ναι θα κόβω, μήπως τύχηκες εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μέρος της συνέντευξης που πήραμε από την Άννα Βύση, αλλά δεν έχετε να πάτε πουθενά, γιατί κάποια στιγμή στη συνέχεια θα έχουμε και...